Προτείνω λίγο να πάμε να βάλουμε τις ζωντανές συνδέσεις μας, οι οποίες και σήμερα είναι πάρα πολλές, να τις βάλουμε σε μία σειρά, να μπούμε σε ροή ζωντανών συνδέσεων και να ασχοληθούμε λίγο με ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει και δεν είναι άλλο από τις συνεχείς κλοπές και διαρρήξεις σε εκκλησίες και εξοκλήσια της Κρήτης. Τελευταίο περιστατικό στον Άγιο Φανούριο στη Νέα Λικαρνασσό, που έκλεψαν βέβαια εκεί οι δράστες, ο δράστης δισκοπότηρα, δύο ιερά δισκοπότηρα. Βέβαια, η αστυνομία έδειξε για ακόμα μία φορά τα αντανακλαστικά και συνελήφθη ο φερόμενος δράστης. Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως, ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Φανούριο στη Νέα Λικαρνασσό. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Εύη Χαρακιανάκη, η οποία θα μας δώσει την εξέλιξη, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, και δίπλα της είναι και ο πατέρας Χρυσοβαλάντης Φραγκάκης, ο εφημέριος ενορίας ζωοδόχου πηγής. Εύη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, βρισκόμαστε στον ναό του Αγίου Φανουρίου στη Νέα Λικαρνασσό, εδώ που πριν λίγες ημέρες σημειώθηκε ένα θλιβερό περιστατικό, θα λέγαμε, καθώς ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στις αστυνομικές αρχές, μετέβει στην εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε, διέριξε την είσοδο που βρίσκεται πίσω μου αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του συναδέλφου, θα δείξουμε και την είσοδο πίσω μου που διέριξε ο δράστης, και έκλεψε δύο άγια δισκοπότηρα, ένα δισκάριο και ένα σταυρό ευλογίας αξίας τουλάχιστον 7.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτός φέρεται να απευθύνθηκε σε ένα χειροδανιστήριο προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από αυτά τα ιερά σκεύη. Σε βάρος του άνδρα, να πούμε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως καταλαβαίνεις Νίκο, το περιστατικό αυτό σκόρπισε θλίψη στους πιστούς και στους ιερείς εδώ της περιοχής, και δυστυχώς, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Τη στιγμή που οι κλοπές και οι διαρρήξεις σε εκκλησίες έχουν αυξηθεί σε επίπεδο Κρήτης, και μάλιστα τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας το δείχνουν και αυτό, έχουν σημειωθεί συγκεκριμένα 86 περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων σε εκκλησίες της Κρήτης μέσα στο 2021. Μαζί μου βρίσκεται και ο πατέρας Χρυσοβαλάντης, ο εφημέριος της ενορίας ζωοδόχου πηγής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις όταν αντιληφθήκατε ότι η εκκλησία εδώ πέρα είχε γίνει μια κλοπή, μια διάρρηξη από δράστες της περιοχής? Η αντίδρασή μου είναι να καλέσω αμέσως τις διοκτικές αρχές. Πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία τη Διεύθυνση Ηρακλείου και ήρθαν τα παιδιά αμέσως, έγκαιρα, και έκαναν αυτοψία. Ήρθε η σήμανση, βρήκε βιολογικό υλικό και αποτυπώματα του δράστη και έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και από ό,τι φάνηκε στην πορεία, έδρασαν αποτελεσματικά, γιατί συνλήφθη αρκετά γρήγορα ο δράστης. Και μάλιστα, όπως είπατε και εσείς, ήταν καλύτερο, εντός εισαγωγικών καλύτερο βέβαια, να πάρουν χρήματα από το να πάρουν αυτά τα ιερά σκεύγια. Σας ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα εδώ για τον ναό. Αυτή η πράξη δεν είναι μια απλή κλοπή. Είναι μια βεβήλωση των ιερών της Εκκλησίας μας. Γιατί η πράξη διαπράχθηκε μέσα στο Ιερό Βήμα. Πάνω από την Αγία Πρόθεση πήρε τα Άγια Δισκοπότηρα και βεβήλωσε με αυτόν τον τρόπο το σημείο όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία και μεταβάλλετε το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Πατέρα Χρυσοβαλάντη. Δηλαδή, ό,τι ιερότερο έχουμε αυτή τη στιγμή σαν χριστιανοί, το ποδοπάτησε. Ήταν η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που η εκκλησία εκεί... Καλησπέρα κύριε Νίκο και σε όλους τους συνεργάτες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ είμαι 11 χρόνια στον Ιερό Ναό και διακονώ. Δεν είχαμε άλλο περιστατικό κλοπής. Είναι η πρώτη φορά όσο είμαι εγώ εδώ. Υπήρχαν κλειδαριές εκεί στην περιοχή, υπήρχε κάποια ασφάλεια, υπήρχε κάποιο συναγερμός. Εάν μπορεί ο συνεργάτης σας να δείξει, ναι, βέβαια. Η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου είναι σαν φρούριο. Έχει διπλές κλειδαριές, έχει μπάρες και σιδερόπορτες. Οπότε πώς έγινε? Ο δράστης χρησιμοποίησε εργαλεία προφανώς και έκοψε την μπάρα, αν θέλετε να δείτε και εδώ πίσω μας, έκοψε την μπάρα στα δύο. Αυτός ισχυρίστηκε στην αστυνομία με μία λάμα, μία σέγα χειρός, αλλά ο τεχνικός που ήρθε και επιδιόρθωσε τις ζημιές μου είπε ότι αυτή η μπάρα κόβεται μόνο με ηλεκτρική σέγα. Οπότε εντωμεταξύ πρέπει να είναι κάποιος, ο δράστης, ο φερόμενος,
ο οποίος ήξερε πολύ καλά τα κατατόπια. Γνωστός. Ακριβώς. Ο δράστης την προηγούμενη το απόγευμα ήρθε εδώ και ζήτησε ελεημοσύνη. Του δώσαμε κάποια πράγματα, έφυγε, αλλά όλη η παρουσία του εδώ ήταν διερευνητική. Δηλαδή έδινε στόχο, ας πούμε. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία του. Δεν ήταν η παρουσία ενός απλού πιστού που ήρθε να ανάψει ένα κερί. Κοίταζε, παρατηρούσε, δηλαδή μας έκανε εντύπωση η συμπεριφορά του. Ναι. Έχουν βρεθεί, σας ναι. έχουν επιστραφεί. Επίσημα από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου δεν έχω πληροφόρηση. Είμαστε στο στάδιο της έρευνας. Της έρευνας, μάλιστα. Από ό,τι μου είπαν και ο αξιωματικός υπηρεσίας. Πού οφείλεται τώρα αυτό το φαινόμενο? Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες διαρρήξεις και κλοπές τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, σε εκκλησίες και σε εξοκλήσια. Πού οφείλεται, λέτε, αυτό το φαινόμενο και πώς μπορεί, αν μπορεί, πέρα από το κομμάτι της φύλαξης της αστυνόμευσης, να μπει ένα φρένο σε αυτά τα περιστατικά? Το πρώτο που οφείλεται είναι η έλλειψη ευλάβειας αυτών των ανθρώπων στους ιερούς ναούς. Το πρώτο. Το δεύτερο, από την εμπειρία μου που έχω τόσα χρόνια, 25 χρόνια είμαι κληρικός, και στις δύο προηγούμενες ενορίες που είχαν παρόμοια περιστατικά, το δεύτερο πιστεύω οφείλεται στο ότι εμείς οι ιερείς δεν διώκουμε ποινικά τους ανθρώπους αυτούς, δεν τιμωρούνται από εμάς, δεν θέλουμε κανένας τη δίωξη και ίσως θεωρούν ορισμένοι ότι οι ιερείς δεν μας πειράζουν, δεν μας ενοχλούν, είναι πράοι άνθρωποι, μπορούμε εύκολα να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να αρπάξουμε ό,τι θέλουμε και να φύγουμε. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι η εύκολη λία. Ας ελπίσουμε να μπει φρένο και να μην έχουμε ξανά, να μην καταγράψουμε και εμείς δημοσιογραφικά, πατέρα Χριστουβαλάντη, αυτά τα περιστατικά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη για τη συνέχεια.